της Τούμπας. Πάντως, οι γηπεδούχοι έχουν σοβαρά παράπονα από τον διαιτητή Κασναφέρη για τις υποδείξεις του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κάς που είναι μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να περάσει, κρατάει την μπάλα, πασάρι για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θα πέσει στο έδαφος. Και ο διαιτητής θα του δείξει την κίτρινη κάρτα, τον είχε προειδοποιήσει από πριν. Αποδοκιμάζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη φάση αυτή. Ο Γεωργιάδης απορρεί με την απόφαση του Κασναφέρη. Και ο Ναλτζής τώρα που την κερδίζει και βγαίνει μπροστά. Καταδιώκεται από τον Ανατολάκη. Ο Ναλτζής που μπαίνει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Προσπαθεί να περάσει, θα πέσει στο χόρτο. Παίζεται λέει ο Κασναφέρης. Από το μαρκάρισμα αυτό του Αμανατίδη διαμαρτύρονται έντονα στη φάση αυτή οι παίκτες και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο 14. Ο Γεωργάτος στο φάουλ με φάλτσο η μπάλα. Το Χούρογλου ευνηδιάζεται γκολ. 0-1. Εκπληκτικό γκολ από τον Γεωργάτο. Ο Τοχούρογλου ευνηδιάστηκε. Νόμιζε ο Γεωργάτος θα βγάλει σέντρα. Μπράτιτς αλλάζει με τον Αλτζή. Ο Γεωργιάς που μπαίνει μέσα στη φάση θα πέσει στο χόρτο. Και τώρα θα του δείξει την κόκκινη. Έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Γεωργιάδης. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα στο 11 ο Γεωργιάδης. Ο Κασναφέρης επιχειρεί να μπει, να αποχωρήσει στα αποδυτήρια. Πολιορκείται από πάρα πολύ κόσμο. Από δοκιμασίες από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Κωνσταντινίδης, μπαλιά για τον Βενετίδη που δεν είναι σε θέση offside, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ανοίγει την μπάλα, θα πλασάρει ο Γεωργίου, επεμβαίνει. Νέο σου την μπάλα στα δίχτυα από τον Αλιτζή. Ο Τζόρτζεβιτς στο corner. Πίσω για τον Γεωργάτο, αυτός θα κάνει το γέμισμα. Η μπάλα περνάει, είναι στα δίχτυα από τον Αλεξανδρή. 1-2. Ο Μπράτης θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Φρούσο, δοκάρι και γκολ. 2-2. Πολύ ωραίο γκολ από τον Φρούσο που μπήκε σαν αλλαγή στο παιχνίδι στο 55. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 2-2. Η παλιά του Γεωργάτου για τον Τζόρτζεβιτς. Τρέχει το μαρκάρι ο Ντέζο, το σούτ από τον Τζόρτζεβιτς πέφτει, ο Τοχούρογλου χάνει την μπάλα. Το σούτ από τον Γιωβάνι, νέα απόκρουση από τον Τοχούρογλου, συνέχεια σέντρα από τον Γιωβάνι. Ο Τζόρτζεβιτς είναι μέσα στην περιοχή, κλείνεται τώρα. Θα κάνει τελικά το σούτ την μπάλα στα δίχτυα. 2-3. Στο 75 από τον Τζόρτζεβιτς σε μια φάση διαρκείας. Η παλιά του Γεωργάτου για τον Τζόρτζεβιτς. Έχει βγει ο Τοχούρογλου, ο Τζόρτζεβιτς πλασάρει. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα 2-4. Τήρης Κωνσταντινίδης που μετά την ισοφάριση των φιλοξενουμένων σε 2-2 πέτυχε 2 γκολ και χάρισε την νίκη στην ΑΕΚ. Τέταρτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Φουτσίνη κάνει τη σέντρα από δεξιά και με πλασί ο Γκαρόζης ανοίγει το σκορ για τα Γιάννενα. Η ΑΕΚ θα κυνηγήσει την ισοφάριση. Στο 20 λεπτό το σούτ του Λάκη θα βρει το δοκάρι του Ράντου. Θα καταφέρει να ισοφαρίσει όμως 5 λεπτά αργότερα με δυνατό αριστερό σούτ του Δέλα από το ύψος της περιοχής. Στο 29 ο Λάκης θα συνεργαστεί άψογα με τον Ρούις, εκείνος θα βρει τον Ντέμι Νικολαίδη που με τα κουνάκι θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα 2-1 για την ΑΕΚ. Στο 60 ο Μπελά θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι του Ατματζίδη. Όμως 4 λεπτά αργότερα τα Γιάννενα θα ισοφαρίσουν σε 2-2 με τον Κορμαρί. Στο 73 ο Ράντος αποκρούει το σούτ του Τσάρτα, στην επαναφορά όμως ο Κωνσταντινίδης κάνει το 3-2. Και στο 82 ο Λάκης θα κάνει ωραία τη σέντρα από δεξιά και πάλι ο Κωνσταντινίδης με σούτ θα κάνει το τελικό 4-2. Πιστεύω ότι έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Είχε ενδιαφέρον και στα 94 λεπτά που κράτησε πιστεύω το παιχνίδι αυτό. Είναι αδιανόητο να πετυχαίνεις 2 γκολ απέναντι σε μια ΑΕΚ και να μην μπορείς δυστυχώς να πάρεις κάποιο αποτέλεσμα. Παρά τις απουσίες που είχαμε και χωρίς εναλλακτικές λύσεις από τον πάγκο σήμερα, αυτοί που μπήκανε καταφέρανε να κερδίσουν το παιχνίδι. Το νέο σύστημα μπαταριών της Bosch. Μία μπαταρία για τρεις συσκευές. Δίνει δύναμη στην αερανία. Μπήκε στην περιοχή, πάντα προσπαθεί, θα πέσει στο χόρτο από το μαρκάρισμα του Αμανατίδη. Μία φάση που σηκώνει πολύ κουβέντα. Το φάουλ εκτελέστηκε, μια περίεργη τροχιά και το γκολ. Το γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Γεωργάτο, τον Γρηγόρη Γεωργάτο στο 32ο λεπτό. Ο Ναλτζής για τον Γεωργιάδη θα μπει μέσα στην περιοχή Γεωργιάδης και θα κάνει και φάουλ. Είναι η δεύτερη στον Γεωργιάδη και είναι κόκκινη. Πάτε Κωνσταντινίδης, η μπάλα θα φτάσει πλάγια στον Ναλτζή. Εδώ υπάρχει ένα απλωμένο χέρι, αλλά το θέμα είναι αν ήταν ακούσιο ή εκούσιο, ήταν του Αμανατίδη. Μπροστινή παλιά, δεν υπάρχει offside και βγαίνει ο Βενετίδης, θα μπει μέσα στην περιοχή, άνοιξε πολύ την μπάλα, θα πλασάρει ο Γεωργίου, θα σώσει το νέο σουτ, την μπάλα στα δίχτυα από τον Ναλιτζή.
Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Η σέντρα μέσω, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς. Μπράτιτς. Η σέντρα του, η κεφαλιά του Φρούσου δοκάρει και μέσα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με αυτόν τον θεαματικό τρόπο. Ουντέζε το σουτ, θα χάσει την μπάλα ο Τοχούρογλου. Το νέο σουτ από τον Τζιοβάνι και ο Τοχούρογλου θα σώσει για δεύτερη φορά τον ΠΑΟΚ. Η φάση όμως που συνεχίζεται, Γιωργάτος, Ζόρζεβιτς, συγγνώμη, καθυστερεί, θα στριφορίζει το αριστερό σουτ και ένα υπέροχο γκολ. Φοβερό γκολ, πάντα μπορούσε να προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Θα γυρίσει την μπάλα και ο Γεωργίου θα τη χάσει και τελικά θα μπλοκάρει μια δεύτερη προσπάθεια. Το Χούγλου κακό ζει και από την περιοχή του, θα τον πλασάρει από εκεί ο Τζόρτζεβιτς και θα κάνει στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-4. Επειδή είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ, γι' αυτό είμαι μόνο εδώ. Δεν θα σχολιάζω το παιχνίδι κατόπιν. Πιστεύω αν το αρχίζω, θα κάνω κακό και το στρατό μου και στην ομάδα μου. Τίποτα. Είναι λίγο έτσι οι συνθήκες περίεργες, εφόσον ο κύριος Μπάγεβιτς δεν θέλει να αναφερθεί στο παιχνίδι. Είμαι και εγώ έτσι νομίζω υποχρεωμένος να μην αναφερθώ πάρα πολύ, γιατί πιστεύω δεν έχει πλέον ουσία. Αυτά λοιπόν και από τους δύο προπονητές.